Όσα χρόνια κι αν περάσουν, τα τρία αγγελούδια που έσβησαν στα παγωμένα νερά του Αλμυρού στοιχιώνουν τη μνήμη όσων έζησαν από κοντά την ανίποτη τραγωδία. Δεν το πιστεύαμε, παιδιά. Τι να πω τώρα, τρία παιδιά πληγμένα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανείς από όσους βρέθηκαν τη μοιραία εκείνη μέρα στις όχθες του Αλμυρού, που να μην μιλά συγκλονισμένος για τα τρία άψυχα κορμάκια που βρέθηκαν ανάμεσα στα καλάμια. Στα πρόσωπά τους διέκριναν αποτυπωμένη τη φρίκη και την αγωνία που έζησαν τα τελευταία δραματικά λεπτά από τη στιγμή που ο Αμεταξάκης τα πέταξε στο νερό. Δεν μας φεύγει από το μυαλό σαν εικόνα. Το μωρό το βρήκαμε και αυτό μαζί εδώ, το βρέφος το βρήκαμε εδώ μαζί με, αν θυμάμαι τώρα καλά, μαζί με το πιο μεγάλο αγόρι. Και προχωρήσαμε στην ανάσταση. Πρώτο παιδί, δεύτερο παιδί, τρία παιδιά. Τότε ήμουν ελεύθερος εγώ. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν μαζί μας και ήταν παντρεμένοι και είχαν παιδιά, το βιώσαν αυτό πολύ πιο δύσκολα. Αργότερα που έγινα πατέρας, το κατάλαβα κι εγώ και συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Τα ερωτήματα για τη μεγαλύτερη τραγωδία που έζησε η Κρήτη και η Ελλάδα ολόκληρη μετά την υπόθεση Λιμπέρη, που εκτελέστηκε γιατί έκαψε ζωντανούς τη σύζυγο, τα δύο παιδιά και την πεθερά του, παραμένουν αμήλικτα και αναπάντητα 19 χρόνια μετά. Για να σκοτώσει, να φτάσει να σκοτώσει τα τρία του παιδιά, ήταν τρελός. Όχι. Ο Μεταξάκης δεν ήταν τρελός. Τέλεσε με σώαστα φρένας την τέλεση της πράξης. Τίποτα δεν μπορεί να οδηγήσει καμιά εσωτερική προσωρινή κατάσταση. Δεν μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο να σκοτώσει τα παιδιά του. Ο Μανώλης Μανουσάκης, συνταξιούχος αστυνομικός σήμερα, είναι ένας από τους δύο αστυνομικούς που είχαν σώσει λίγες ημέρες νωρίτερα τα τέσσερα παιδάκια. Ο Μεταξάκης, τυφλωμένος από οργή, οδηγώντας με ηλικιώδη ταχύτητα, απειλούσε να σκοτώσει τα αδελφάκια αν δεν εμφανιζόταν στον κόμβο της Παπαναστασίου ή ενδιαστάσει σύζυγός του. Πέρασε τα φανάρια της Παπαναστασίου με σταματημένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά ανάμεσα με 180 χιλιόμετρα. Τράκαρε τα αυτοκίνητα και τα παιδιά μέσα. Και τότε τα παιδιά τα πήραμε σώα, οφείλεται το ότι έσκασε η μηχανή του αυτοκίνητου το συγκεκριμένο σημείο της ελληνικής ζωνού. Εγώ τα πήρα τα παιδιά ζωντανά στα χέρια μου και τα μετέφερα στο Βενιζέλιο. Ξέραμε τουλάχιστον οι δύο-τρεις που πήγαμε εκεί ότι θα έχει άσχημη κατάληξη αυτή η ιστορία. Όλα έδειχναν ότι η ιστορία θα είχε απόλυτα μοιραία κατάληξη. Όμως κανείς δεν έκανε κάτι αποφασιστικό για να την αποτρέψει. Επικινδυνότητα, υποτίθεται, δεν έβλεπε η οικογένεια προς την πλευρά των παιδιών. Και όμως συγκλονιστικές μαρτυρίες και στοιχεία καταγεγραμμένα στο φάκελο της δικογραφίας που συντάχθηκε, αφού το φρικτό έγκλημα είχε συντελεστεί, απέδειξαν τον απόλυτα διαστροφικό και επικίνδυνο χαρακτήρα του στιγερού παιδοκτόνου. Στοιχεία τα οποία στη μνήμη των αθώων και αδικοχαμένων παιδικών ψυχών κανείς δεν θέλει να επικαλεστεί. Οριακά μπορεί να θεωρηθεί άνθρωπος, μόνο για τις ανάγκες του ποινικού δικαίου μπορεί να θεωρηθεί. Είχε χρόνο να σκεφτεί τα πάντα, έτσι. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Έτσι κι αλλιώς το δικαστήριο που καταδίκασε τρεις φορές ισόβια το Μεταξάκη ξεκαθάρισε ότι είχε σώαστας φρένας και συνειδητά προδιέγραψε το τέλος των τριών αγοριών. Δεν έδειξε κάτι. Δηλαδή θυμόμαστε όλοι έναν εντελώς ψυχρό άνθρωπο κατηγορούμενο, ο οποίος δεν είπε το παραμικρό, δεν έκανε ούτε μία δήλωση, αν θυμάμαι καλά, μεταμέλειας. Η μαρτυρία του Μανώλη Μανουσάκη, ειλικρινής και απόλυτα συγκλονιστική μέχρι σήμερα, αποτυπώνει τα αισθήματα με τα οποία η τοπική κοινωνία υποδέχεται την είδηση για την αποφυλάκηση του 60χρονου παιδοκτόνου. Μου είχε πεθάνει παιδί, έχω δώσει κι άλλο ένα 9 χρόνια νωρίτερα. Έδινα τη ζωή μου να κάνω παιδιά, το παιδί που έθαψα δίπλα του θα φτύκανε τα παιδιά τα άλλα. Τα βλέπα δηλαδή και μετά εγώ. Εγώ τον ελεγνόμουν. Εγώ αν τον έπιανα εκείνο το βράδυ τον είχα τελειώσει. Ειδικά αυτόν δηλαδή και μετά. Και σήμερα τι να σου πω τώρα. Δεν χωράει το μυαλό του ανθρώπου αυτή την ιστορία. Το γράμμα του νόμου, όπως εξηγεί ο γνωστός ποινικολόγος Γιώργος Τιακάκης, επέβαλε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου. Όμως και νομικά και ηθικά και ανθρώπινα η υπόθεση αυτή ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Άλλοι θα πούνε είναι τέρας, άλλοι θα πούνε ότι δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι πέραν από τη φαντασία, δηλαδή είναι κάτι το οποίο που λέμε μας ξεπερνάει. Όταν ακούς κάτι τέτοιο είναι θα αντιδράσεις σαν άνθρωπος και μετά ανάλογα τη δουλειά σου ας πούμε, σαν νομικός. Τώρα να πω ότι λίγο πολύ στη δουλειά μου τα έχω ακούσει όλα και τα έχω δει όλα και πάση περιπτώσει καλό είναι να μην κρίνεις
και μια υπόθεση, αν δεν την έχεις ζήσει, για να ξέρεις τις λεπτομέρειες και τις συνθήκες και τις περιστάσεις και την ιδιοσυστασία του ανθρώπου και τις συνθήκες που έζησε και να είναι καλά στο μυαλό του. Όλα αυτά εγώ δεν τα ξέρω. Σαν αποτέλεσμα αυτό είναι απίστευτο. Και εκεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, εδώ κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες και κάποιες δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες και πιο σύνθετες για να μπορούν και τα δικαστικά όργανα να παίρνουν σωστότερες αποφάσεις.